uno suona fisarmonica se sente. Η Ελένη ήταν πάντα η γυναίκα της ζωής σου. Γιατί το λες αυτό? Γιατί έτσι ήταν. Και νομίζω συνεχίζει έτσι να είναι. Και αν σου έλεγα ότι στην Ελλάδα παντρεύομαι μια άλλη? Είσαι σίγουρος ότι η σχέση σου με την Ελένη έχει τελειώσει? Γιατί ό,τι και αν έκανα εγώ για να τραβήξω την προσοχή σου, ερχόμουν πάντα δεύτερη. Γιατί εσύ είχες την Ελένη και έμοιαζε να τα έχεις όλα. Ναι. Αναρωτήθηκες γιατί τώρα δεν είναι μαζί μας? Γιατί? Με ζηλεύει. Πίστεψέ με, ακόμα με ζηλεύει. Πήγαινε κοντά της. Μπορεί να μην το παραδέχεται, αλλά σε θέλει. Τι θέλεις εσύ εδώ? Κοιτόρθω. Πάμε. Πού θα με πας πάλι, Στέφανε? Δεν θέλω να ακούσω αυτό που θα πεις. Έτσι όπως απομακρυνθήκαμε από την Αθήνα, σκέφτομαι ότι μερικές φορές να κάνουμε τη ζωή μας πιο απλή. Πόσο πιο απλή? Θα ήθελα να είμαι πολίτρια σε παγωτατζίδικο, παραδείγματος χάρη. Μια επιχειρηματία της κλάσης σου να σερβίρει παγωτόφωνάκι, να το δω με τα μάτια μου αυτό. Θα ήταν καλή αλλαγή. Γιατί είσαι μελαγχολική? Σκέψαμε τη ζωή μας. Αρκετά προχωρήσαμε όμως. Γυρνάμε πίσω. Ήταν μια φράση συμβολική αυτή. Θα μπορούσες να το ερμηνεύσεις και έτσι. Τέλος. Έχω να σου εξομολογηθώ κάτι. Αυτό. Μερικές φορές είσαι πολύ μεθοδικός. Με έκανες πολύ ευτυχισμένο. Όσο ήμασταν μαζί. Και ίσως έκανα δυστυχισμένο που δεν ήμασταν μαζί. Υγεία. Όλα αυτά τα χρόνια με σκεφτόσουν καθόλου. Μπορούσα να κάνω παλιά σου. Τι πες? Ξαναπες το. Εβίδα. Δεν φοβάσαι μη σου λυθεί η γλώσσα? Αν φοβάμαι, λέει, το τρέμω. Αλλά είναι σαν όνειρο. Σήμερα θα με τα πεις όλα.